Μετά από ολόκληρο ταξίδι για να πάρουμε το φόρεμα, το φόρεμα το δοκίμασα, είναι καταπληκτικό, ήρθε στα μέτρα μου όλα σούπερ. Πήγα μετά στην άλλη άκρη της Αθήνας από εκεί που ήμουνα για να γυρίσω στο πατρικό μου που είχα αφήσει αυτό το ντοσιέ. Αυτό το ντοσιέ, όπως βλέπετε, είναι γεμάτο με αφήσεις. Καλά, αυτό είναι λίγο άσχετο. Είναι γεμάτο με αφήσεις της Καλομήρα. Εδώ πέρα. Τίγκα όμως, είναι πάκο, το βλέπετε πόσα πολλά έχει ανάμεσα. Τρελή, τρελή, τρελή. Αλλά τα περισσότερα είναι Ταλία και Καλομήρα, να. Ταλία, έρωτα. Έρωτας, έρωτας. Τι αφισάρα είναι αυτή η φοβερή. Αυτό εδώ είναι ένα τετράδιο μεγάλο γεμάτο που έπαιρνα φωτογραφίες της Καλομήρας και τα κολούσα πάνω. Όλο είναι αφιερωμένο στη Καλομήρα. Μιλάμε τρελή. Τρελή και παλαβή. Και έγραφα πάνω και Καλομήρα, ήρθες και μας άλλαξες τη μοίρα, Καλομήρα, Καλομήρα. Και θέλω να τις πάω. Αυτό εδώ το τετραδιάκι που ήταν ένα αφιέρωμα με φωτογραφίες της από το Fame Story που ήταν μικρούλα παιδάκι. Και θέλω να της το δείξω ότι Hey, I'm your biggest fan, τα έχω κρατήσει όλα μέχρι και σήμερα και αν μπορεί να μου το υπογράψει. Και θέλω να τη ρωτήσω τι συμβουλή θα έδινε σε αυτό εδώ πέρα το μικρό κοριτσάκι. Τι συμβουλή θα έδινε, τι θα έλεγε στον εαυτό της. That's cute! Κοίταξε εδώ τι έκανα, όταν ήμουν μικρή, θα τρέλαθα! Θα με κάνει μπλοκ από παντού. Πιστεύω αυτό είναι αντίδραση psycho ανθρώπου. Δεν είναι φυσιολογικό να παίρνεις ακόμη και τις πιο μικρές φωτογραφίες που βλέπεις ένα περιοδικό και να τις κολλάς. δεν το θεωρώ φυσιολογικό. Έχω κι άλλο ένα τετράδιο. Ήμουνα, σας λέω, γκρούπι μιλάμε. Δεν την άντεχα, τη λάτρευα μέχρι αηδίας. Τη λατρεύω μέχρι αηδίας. Απλά πόσο μάλλον όταν είσαι παιδάκι έτσι τελείως αθώο που τη βλέπεις σαν να είναι. Καλά, έτσι θα τη βλέπω και αύριο, σήμερα. Εγώ από όλο αυτό με ενθουσιάζει το γεγονός και συγκινούμε, εννοείται full on που θα παίρνω συνεντεύξεις από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Full με συγκινεί, όσο και αν προσπαθώ να το μειώνω στο μυαλό μου και να λέω «Έλα, εντάξει, δεν είναι κάτι», μιλούσα πριν με τη μαμά μου και μου λέει δεν το πιστεύω, παιδάκι μου», γιατί λέω «Έλα, εντάξει, δεν είναι κάτι». Το έχω συνέχεια αυτό, λέω «Εντάξει, δεν είναι, δεν είναι κάτι, σιγά, δεν είναι κάτι». Θέλω να με κρατάω grounded και να έχω τα μυαλά μου στο κεφάλι μου. Αλλά πιο πολύ απ' όλα το γεγονός ότι θα γνωρίσω αυτό εδώ το παιδικό μου ίνδαλμα. Ναι, αυτή είναι η στιγμή για μένα. Αυτό είναι για μένα. Αυτή ήταν η στιγμή. Εδώ πέρα είναι το φόρεμα. Από τη μία άκρη του αμαξιού μέχρι την άλλη. Όλο! Εγώ ήρθα να φάω το πρωινό μου και βλέπω αυτό. Πού θα φάω? Ποια είσαι εσύ, κυρία μου? Ποια είσαι εσύ, μωρή, που μου έχεις πάρει όλο το καναπέ τώρα εδώ πέρα? Και εσύ, τι είσαι εσύ? Και εγώ τώρα δεν μπορώ να πάρω το πρωινό μου. Η δουλειά που έχει αυτό το φόρεμα είναι συγκλονιστική. Είναι όλο ραμμένο, ένα-ένα. Αποκλείεται να έκατσε να το κάνει όλο αυτό η γυναίκα. Α, έχει κι άλλο από κάτω. Αδιανόητο. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις αυτή τη ζωή. Βουαλά! Και κοιτάω τώρα τι μαλάκι θα κάνω. Μου αρέσει και κάτω, μου αρέσει και ψηλά. Θέλω κάτι που για πολλές ώρες θα ξέρω ότι δεν θα χαλάσει και δεν θα έχω να σκέφτομαι. Το κακό λίγο με το να τα αφήσω κάτω είναι ότι είναι πολύ μακρύ και μπαίνει εδώ μέσα και φαίνεται περίεργο. Δηλαδή, άμα κάνω τίποτα τέτοιο και ξεχαστώ, θα είναι απ' έξω και θα φαίνεται χάλια, άρα θα πρέπει να θυμάμαι κάπως να το κάνω παπ. Είναι πολύ βαρύ, παιδιά. Η γοφή μου που πέφτει όλο το βάρος εδώ, άστο. Οι μέσα τους τυπάδες στην Αγγλία που φοράνε κάτι τεράστιες περούκες, είτε σε βικτοριανές ταινίες, βικτοριανής εποχής, είτε οι δικαστές που είχαν αυτό το. Αυτό ακριβώς νιώθω. Οριακά μου αρέσει, δηλαδή εγώ αυτό σε ένα outfit λίγο περίεργο το φόραγα. Όχι με αυτό το φόρεμα, δεν με χαζώ. Αλλά με κάτι πιο fun και λίγο πιο περιποιημένο. Το ακούω πάρα πολύ εγώ αυτό. Πάντα μου άρεσαν αυτές οι μπούκλες οι καπαρωμένες πάνω. Καπαρωμένες. Μια μισή ώρα πριν φύγω, εγώ κάθομαι στο Ableton και δουλεύω την εργασία μου γιατί είναι για αύριο και με τόσα πράγματα δεν έχω καταφέρει να αποφασίσω. Όχι μόνο επειδή είναι πολλά τα πράγματα, αλλά επειδή κιόλας όλη την ώρα το αλλάζω. Πώς είμαι έτσι. Και τη μία κάνω κάτι, μετά το αλλάζω, μετά δεν μ' αρέσει. Εγώ δεν έχω συνειδητοποιήσει αυτό που μας ζήτησε ο δάσκαλος που ήταν σφάση. Θέλω να μου βάλετε κάποια βασικά όργανα μέσα στο πρόγραμμα, εδώ πέρα, για να καταλάβω ότι καταλάβατε το πρόγραμμα, πώς δουλεύει. Και εγώ από την πρώτη μου εργασία είμαι τρελή και θέλω να γράψω τραγούδι και να τους πέσει σε όλους τους αγώνι και να πούνε «Α, κοίτα εδώ την κοπελιά που δεν τη στόχαμε, κατάλαβες κι εγώ, έχω τα ψυχολογικά μου όμως».
Δεν είμαι καλά, δεν γίνεται να μου βάζω. Δεν γίνεται να ξανά είμαι μαθήτρια εγώ στη ζωή μου. Δεν έπρεπε να μου το επιτρέψω. Άκουσε τι έχω φτιάξει τώρα. Δεν είναι, είναι draft, έτσι. Δεν είναι σε καμία περίπτωση τελειωμένο τραγούδι, δεν έχει καν φίλτρα για να φαίνεται ότι είναι σε ένα χώρο. Είναι. Έχω φτιάξει αυτό μέχρι στιγμή, το οποίο δεν μου πολύ αρέσει. Και ένα δεύτερο κομματάκι που θα ήθελα να το βάλω κάπως και να το ενώσω, αλλά δεν ξέρω πώς. Είχα κάνει αυτό το πράγμα. Είχα φτιάξει διαφορετικά beat, 4 διαφορετικά beat, τα είχα βάλει το ένα δίπλα στο άλλο και τα είχα κάνει έτσι. Δεν πρέπει να δείξουμε ότι ξέρω να πηγαίνω από το ένα τραγούδι στο άλλο. Πρέπει να δείξουμε ότι ξέρω να φτιάχνω ένα beat. Εγώ είχα φτιάξει 4 διαφορετικά beat. Ένα χρειάζεται ο άνθρωπος. Έχω κάνει και αυτό. Το άλλο beat. Αλλά κάπως πρέπει να ενωθεί, κάπως πρέπει να φτιαχτεί, γιατί τώρα απλά είναι πεταμένες ιδέες και κάπως πρέπει να ενωθούν. Και εγώ κάνω αυτό το πράγμα μια μισή ώρα πριν το Madcook, δηλαδή το καταλαβαίνεις τι χαζό παιδί είμαι. Αντί να κάτσω λίγο να ησυχάσω, να πω οκ, πάρε τις ανάσες σου, άραξε λίγο, δες λίγη σειρά, να χαλαρώσω το εγκεφάλι. Όχι! Αλλά! Θα κάνω μουσική εγώ. Μισή ώρα πριν πάω στο κόκκινο χαλί, βλαμμένο παιδί. Ποιο φάντασμα και από τη Wednesday είμαι χωρίς make-up. Παναγίτσα βόηθα. Έλα λίγο. Με βάφτε το μωράκι. Έλα. Ήρη Ραϊ. Ποιος άλλος. Ποιος άλλος. Ποιος άλλος. Ποιος άλλος. Το αστείο είναι, το λέω κάθε φορά στα παιδιά, το αστείο είναι το πώς είσαι μέχρι να το τελειοποιήσει. Γιατί εκείνη ξέρει τι κάνει. Εγώ όμως δεν ξέρω. Τι έχει φανταστεί. Ήρθε και ο Πανούλης. Πανώλη, πώς φαίνεται το θέμα. Είναι Will Smith. Όχι, πρέπει να κάνω και έτσι. Είμαι με αυτήν. Δείχτηκα από την Κήφισσα. Είναι τέλειο. Η Ήρυδα με έκανε μουνάρα. Τι άλλο να ζεις από τη ζωή. Είσαι εσύ σε φόρεμα. Αυτό ήθελα, να μην είναι ξένο. Γιατί νιώθω... Όχι, είσαι εσύ. Γεια, κάνε μια σβούρα. Γιατί νιώθω ότι τον VMA δεν ήμουν εγώ. Πώς ήταν η Μπολόνια? Ήταν πολύ ωραία η Μπολόνια. Έφαγα μακαρόνια. Μακαρόνια. Μορταδέλα και στρατσιατέλα τυρί. Let's make a present for you.
καλό το κόρσο. Ο Γεράσιμος, κορίτσια. Εγώ είμαι προξενήτρια στο YouTube, οπότε κορίτσια Γεράσιμος και μάλλον. Σε κουβέντα. Και ήταν και αντιδημοσιακή στην αυτή. Είμαστε η φαν της Καλομήρας, είμαστε το fan club της, το Real D. Δεν έχεις βάλει όμως το Facebook. Υπάρχει ένα secret fan club της Καλομήρας και δεν έχει βάλει. Και εκείνος... Βενετιάνα Σφογκάκη, συγγνώμη, δεν με έχεις στο Facebook. Εκείνος μου λέει, θα είναι η Καλομήρα στο Μάγκο. Εγώ δεν το ήξερα, δεν μου το είχε πει το Μάγκ. Μου λέει μετά, ξέρω ποιο τραγούδι θα πει η Καλομήρα. Τους τα λέει στο φόντο. Ξέρω τα λέει, δεν ήξερα. Τους τα λέει, τους τα μαρτυράει η ώρα και τα ξέρει πριν από εμάς. Τελικά τη γνώρισα την Καλομήρα. Πήγαμε στο καμαρίνι και την ενόχλησα σαν να είμαι γκρούπι παιδάκι και μου είπε έγραψε εδώ πέρα και της έκανα ένα ακραίο φαγγέλινγκ και νιώθω τόσο άσχημα που την ενόχλησα, αλλά γνώρισα την Καλομήρα, αγκάλισα την Καλομήρα. Έχω φωτογραφίες, αλλά αυτό είναι το λιγότερο και έχω αυτόγραφα από τα χέρια της. Δεν το αντέχω. Γνώρισα την Καλομήρα και έκλαψα, αλλά με το που βγήκα από το καμαρίνι ήμουν κυρία. Προσπάθησα να μην κλάψω. Αυτό ήτανε. Φιλάκια τα εκβοντώ. Ευχαριστώ τη μαμά μου, την Καλομήρα, τον Άλεξ. Τι? Σου έχει στείλει λουλούδια η μαμά σου. Πού? Και δεν πήγανε, δεν μπορούσαν να μπουν οι σεκιουριτάδες. Τι? Και μου είπε αν μπορούμε να τα πάρουμε την είσοδο όπως φεύγουμε. Αυτό το θυμίζω τώρα. Αλλά δεν ξέρεις σε ποια είσοδο. Λογικά θα είναι εκεί κάτω. Όχι ρε, μου έστειλε η μαμά μου λουλούδια στο τα εκβοντώ. Και μου στείλε μήνυμα. Τι λες ρε. Και μου στείλε μήνυμα. Το οποίο είναι λέει εσύ θα το δεις. Τι λες ρε. Ναι, ήθελα να τα στείλεις στο καμαρίνι αλλά δεν μπορούσε να μπει ο Λουίς. Έλα ρε. Δεν έχω ξανανιώσει πιο όμορφη στη ζωή μου εκεί που βαφόμασταν. Δεν είχε πάρα πολύ καλό φως, οπότε δεν κατάλαβα ποτέ ότι η Ήρυδα με είχε κάνει έτσι και ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι με βλέπαν έτσι. Δεν έχω ξανανιώσει ποτέ στη ζωή μου πιο όμορφη. Μπήκα στο μπάνιο. Δεν έχω κατουρίσει, δεν μπορούσες να κατουρίσεις με αυτό το φόρεμα. Μπαίνω μπλε στο μπάνιο, με κοιτάω στο καθρέφτη και λέω εγώ είμαι αυτή. Εγώ γιατί δεν βάφομαι έτσι. Δεν κατάφερε να έρθει να μας δώσει συνέντευξη εκεί προς το τέλος, γιατί ήταν, βγήκε νομίζω πρώτα-τελευταία στα live και είχε ήδη αρχίσει να μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος μπροστά από, το, από εκεί που παίρναμε συνεντεύξεις. Οπότε δεν γινόταν να έρθει και εκείνη γιατί θα γινόταν χαμός. Μιλάμε, μου μαύρισε η ψυχή, λέω δεν θα δω την Καλομήρα. Εγώ γι' αυτό ήρθα. Γι' αυτό ήρθα. Δεν υπήρχε κανένα άλλο. Όχι, κανένα φλάκα κάνω. Αλλά ξέρεις, ήταν το highlight τη ζωή μου το να γνώρισα την Καλομήρα. Και το λέω στην Τόνια από το MAD. Ένιωσα τόσο άσχημα που το ζητούσα, αλλά τη λέω: μήπως θα μπορούσαμε να πάμε στο καμαρίνι να δούμε αν θέλει να μου πει ένα γεια. Φουλ γλυκιά η Καλομήρα, δέχεται. Εννοείται, ρε, καλές φιλιά. Δεν τράβηξα. Έχω βγάλει, με έβγαλε βασικά ο Πάνος πάρα πολλές φωτογραφίες. Μου υπέγραψε και το τετραδιάκι μου. Μετά δεν έκλαψα καθόλου. Της έκανα ένα ακραίο φαγγέλινγκ για 3 λεπτά. Της έλεγα ίσως ότι καλύτερο αυτό που συμβαίνει τώρα είναι dream come true. Ήτανε πανγλυκιά, πανέμορφη. Δεν το κατάλαβα ποτέ ότι έβλεπα την Καλομήρα μπροστά μου. Δηλαδή ήμουνα σε τόσο σοκ και απλά βγήκε όλο μου το inner child από μέσα και ένιωσε, έζησε την απολυτότητα. Δεν μπορούσε ο εγκέφαλός μου να διανοηθεί ότι αυτό είναι το παιδικό σου ίνδαλμα. Αυτή μπροστά σου είναι η Καλομήρα. Μιλούσα σε κάποιον και δεν καταλάβαινα ότι είναι η Καλομήρα. Απλά ήμουνα. Τη ρωτάω επειδή κάτι έχω δει ότι έχω γραφεί. Τη λέω: βγάζεις καινούργια τραγούδια και μου κάνει ναι. Και όταν τα βγάλουμε, θα κάνουμε μαζί TikTok. Να κάνουμε TikTok παρέα. Bla bla bla. Δεν την αντέχω τόσο γλυκιά. Ήτανε τέλεια σήμερα. Ήτανε φανταστικά. Νιστάζω, είμαι κουρασμένη, αλλά δεν μπορώ με τίποτα να κοιμηθώ από την υπερένταση και από το πόσο τέλεια πέρασε. Και απλά θέλω να κάτσω έτσι και να είμαι. Που λέω wow, ξέρεις αυτές τις στιγμές, λέω wow, life is good. Συγκινούμε και λίγο που το ζούμε όλο αυτό παρεούλα εδώ πέρα, γιατί σκέφτομαι κάποιες φορές που βλέπω να μου σχολιάζουν από κάτω κάποια παιδιά που μου σχολιάζουν από τα πρώτα μου βίντεο και θυμάμαι το username τους και λέω πω, το περνάμε μαζί, το περνάμε παρέα και ελπίζω μέσα από όλο αυτό να παίρνετε όχι inspo. Ναι, ακόμη και inspo. Είτε να μην σταματάτε, είτε να κυνηγάτε ό,τι και αν θέλετε να κάνετε, που μπορεί να μην έχετε παραμικρή σχέση με αυτό που σας δείχνω εγώ, αλλά ξέρεις ότι η επιμονή, το πείσμα και η δουλειά και το να πιστεύεις ακόμη και όταν δεν πιστεύει κανείς, γιατί τότε είναι το δύσκολο, όταν ξεκινάς είναι το δύσκολο, μετά τα άλλα έρχονται και μπαίνουν σε πορεία μια χαρά, αλλά στην αρχή που τα πάντα είναι χαοτικά και όλοι σε κοροϊδεύουν και εσύ δεν ξέρεις πού πατάς και πού βρίσκεσαι, τότε είναι το δύσκολο να πιστέψεις και να πεις ναι, εγώ θα το κάνω, τέλος. Οπότε ό,τι και αν είναι,
βρείτε αυτό το πείσμα μέσα σας και κάθε μέρα να θυμάστε ότι γουργουρίζει και η κοιλιά μου, δεν ξέρω αν την ακούτε, εγώ πάω να πω κάτι σοβαρό και μας το χαλάει, αλλά κάθε μέρα να θυμάστε ότι ο χρόνος θα περάσει έτσι κι αλλιώς. Might as well να κάνουμε αυτό που γουστάρουμε. Ο χρόνος θα περάσει έτσι κι αλλιώς. Πάντα αυτό να θυμάστε. Λοιπόν, με φιλοσοφίες 2 η ώρα το βράδυ. Δεν μου αρέσει να τα λέω συχνά, γιατί κάποιοι το θεωρούν cringe, αλλά αλήθεια ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε αυτή η παρέα που είμαστε. Περνάμε παρεούλα όλα αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα. Ελπίζω και στη δική σας τη ζωή να συμβαίνουν εξίσου όμορφα πράγματα για εσάς, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για να πέσω να κοιμηθώ αυτή τη στιγμή. Κάντε like, κάντε subscribe, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Και μέχρι τότε να έχετε πάρα πολλά φιλιά και μια αγκαλιά. Γεια σας. Γεια σου. Okay, let's get it up. I'm with a bad bitch, keys to the brand. Honestly, high C, keys to the Benz. Keys to the Benz, keys to the Benz. My can't be to the 10. If the girls try to get rich, I'll flood up. Been manifesting since I come in this motherfucker. Stronger, stronger, my spirit gets stronger.